Μέσα στα κόμματα, μέσα στις λάσπες, οι άνθρωποι αυτοί προσπαθούν καθημερινά να επιβιώσουν. Οι κοινωνίες στην προσπάθειά τους να είναι λειτουργικές αυτοοργανώνονται. Πίσω μου ακριβώς βρίσκεται ένα από τα φορεία που λειτουργούν γύρω από το κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης πάνω από την πόλη της Άμμου. Αυτό που ακούτε είναι ουσιαστικά το κάλεσμα του φορέα προς τους πελάτες τους. Η γνωστοποίηση το μαγαζί άρχισε. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون Στο κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης στην πόλη της Άμμου και γύρω από αυτό δεν υπάρχουν μόνο πρόσφυγες και μετανάστες οι οποίοι είναι μουσουλμάνοι στο θρήσκευμα. Υπάρχουν και χριστιανοί διαφόρων δογμάτων. Το άσπρο παράδειγμα που μπορείτε να δείτε είναι μία από τις εκκλησίες οι οποίες χρησιμοποιούνται για να προσευχηθούν χριστιανοί από την υποσαχάρια Αφρική. Η ζούγκλα αυτή εκτελήσεται μόλις μερικά μέτρα από την πόλη της Άμμου. Μια πόλη η οποία δέχεται τις δικές της πιέσεις από το προσφυγικό μεταναστευτικό ζήτημα. Χαρακτηριστικά είναι τα στοιχεία που κατέγραψε η έρευνα που διεξήγαγε στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου η εταιρεία δημοσκοπήσεων Kappa Research μετά από παραγγελία της περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Σε ό,τι αφορά στην Σάμμο, στο ερώτημα πόσο έχει επηρεάσει το μεταναστευτικό στην ψυχολογία και στο ηθικό των κατοίκων, το 96% των ερωτηθέντων απαντά ότι έχει επηρεάσει αρνητικά ή μάλλον αρνητικά. Ένα 2% θεωρεί ότι το μεταναστευτικό δεν έχει επηρεάσει καθόλου και ένα 2% θεωρεί ότι το μεταναστευτικό έχει επηρεάσει την ψυχολογία και τον ηθικό των κατοίκων θετικά και μάλλον θετικά. Στο ερώτημα που αφορά στην ασφάλεια του πολίτη, το 87% των σαμιωτών που επέλεξαν να συμμετάσχουν στην έρευνα της Kappa Research αναφέρουν ότι αυτή έχει επηρεαστεί αρνητικά. Ένα 12% θεωρεί ότι δεν έχει επηρεαστεί καθόλου η ασφάλεια των πολιτών, ενώ ένα 2% θεωρεί ότι η ασφάλεια του πολίτη από το μεταναστευτικό και προσφυγικό έχει επηρεαστεί μάλλον θετικά. Σε ό,τι αφορά τώρα στο κατά πόσο έχει επηρεαστεί η κοινωνική ζωή των κατοίκων στο νησί της Άμμου, οι ερωτηθέντες απάντησαν ως εξής. Ένα 92% θεωρεί ότι η κοινωνική ζωή των κατοίκων της Άμμου έχει επηρεαστεί μάλλον αρνητικά και αρνητικά. Ένα 5% ότι δεν έχει επηρεάσει καθόλου το μεταναστευτικό και ένα 4% θεωρεί ότι η κοινωνική ζωή των κατοίκων έχει επηρεαστεί θετικά και μάλλον θετικά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν και τα ευρήματα της δημοσκόπησης σε ό,τι αφορά στο ερώτημα κατά πόσο έχει επηρεαστεί η δημόσια υγεία και νοσοκομιακή περίθαλψη στο νησί της Άμμου από το μεταναστευτικό. Το 93% των ερωτηθέντων που απάντησαν από τη Σάμμο στην έρευνα αυτή της Kappa Research θεωρούν ότι η δημόσια υγεία και νοσοκομιακή περίθαλψη έχει επηρεαστεί μάλλον αρνητικά και αρνητικά. Ένα 3% ότι δεν έχει επηρεάσει καθόλου και ένα 2% ότι έχει επηρεάσει θετικά ή μάλλον θετικά. Να σημειώσουμε τέλος ότι στην έρευνα αυτή της Kappa Research που διενεργήθηκε το χρονικό διάστημα από 11 έως 13 Φεβρουαρίου καταγράφονται και πολλά άλλα ερωτήματα. Η έρευνα έγινε με μέγεθος δείγματος αναγεωγραφική κάλυψη 1203 ατόμων στην περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου. Επίσης, τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με στρογγυλοποίηση στη μονάδα και ορισμένες απαντήσεις ενδέχεται να μην αθροίζουν στο 100%.